Ο πρόεδρος της Γαλλίας βρίσκεται σήμερα στο Ισραήλ. Μαρία Αρώνη, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και Γάλλοι που είναι στα χέρια της Χαμάς. Ναι, και το μήνυμα του Γάλλου Προέδρου στο Ισραήλ είναι ότι ο πρώτος μας στόχος πρέπει να είναι η απελευθέρωση των ομήρων. Και δεύτερον, ότι δεν θα πρέπει να επεκταθεί η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Στην Ιερουσαλήμ, ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν συνάντησε τον ομόλογό του, τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισακ Χέρτζοκ, και τον Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μάλιστα, το απόγευμα θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς. Πριν από την Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ, ο Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με τις οικογένειες Γαλλοϊσραηλινών που σφαγιάστηκαν την 7η Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Είναι 30 στον αριθμό. Συνομίλησε επίσης και με τις οικογένειες των ομήρων. Όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, σήμερα είναι 9 οι όμηροι ή οι αγνοούμενοι. Επίσης, ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε πριν από λίγο, αυτή τη στιγμή δίνει συνέντευξη τύπου, μίλησε για το καθήκον όλων μας να πολεμήσουμε αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση, και αναμένεται να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ μια ανθρωπιστική εκεχηρία. Ναι. Και να πούμε ότι και χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν για αυτήν την ανάγκη μιας ανθρωπιστικής παύσης των εχθροπραξιών στη λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να περάσει χωρίς κίνδυνο η βοήθεια και να φτάσει μέσα στον άμαχο πληθυσμό. Ο ύπατος εκπρόσωπος Ζωζέ Μπορέλ είπε ότι υπάρχει συνένεση. Δεν συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη με αυτό, αλλά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθορίσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες την ερχόμενη Πέμπτη στην Σύνοδο Κορυφής. Τέλος, και ο Ζωζέ Μπορέλ τόνισε ότι εκτός από τρόφιμα και φάρμακα θα πρέπει να περάσουν στη Γάζα και καύσιμα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού και για την αφαλάτωση νερού. Μάλιστα.